Πόσο καιρό είσαι εδώ? 3 χρόνια. Γιατί εδώ? Παρατημένη τελείως. Τι συμβαίνει? Εγκατηλημένη. Δεν έρχεται κανένας να μας πει έστω και μία κουβέντα. Είμαστε παρατημένοι στο έλεος του Θεού. Κρύο, ζέστη μέσα. Σκυλιά, γατιά. Εδώ μέσα γίνεται χαμός. Ναι. Σε ένα κοντέινερ που είναι ψηλό και κουνιέται και από τον αέρα συνέχεια. Με το σπίτι σας τι έχει γίνει? Δεν υπάρχει τίποτα μέχρι στιγμής. Σε μένα ήρθαν 9 φορές, 9 επιτροπές το ελέγξανε και ακόμα απάντηση δεν έχουμε. Κίτρινο? Αυτή τη στιγμή μάλλον πρέπει να είναι κίτρινο. Τι εννοείς? Ένα μήνα το βγάζουν κόκκινο, ένα κίτρινο. Χρήματα σας δώσανε? Μόνο 3.000 ευρώ. Και τώρα τι περιμένετε? Κάποια απάντηση από το κράτος που δεν υπάρχει. Τίποτα άλλο. Δεν μας έχουν στείλει ούτε ένα χαρτί, τίποτα. Οι επιτροπές που έρχονται και ξανάρχονται τι λένε? Ότι τους θέλουν να κάνουν έλεγχο. Δεν μπορούν να αποφασίσουν τι θα είναι το σπίτι μου. Κίτρινο, κόκκινο. Δεν ξέραμε κι εμείς τι είναι ακριβώς. Εκείνες οι υποσχέσεις για γρήγορη, έγκαιρη, άμεση αποκατάσταση τι γίνανε? Τίποτα, ήταν λόγια του αέρος. Το οποίο δεν πάτησε κανένας εδώ πέρα να μας πει κάτι. Τίποτα. Είμαστε παρατημένοι. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι εδώ. Υπάρχει στο λιμανό κοντέινερ παιδάκι που πηγαίνει στο σχολείο. Μας είχαν πει ότι θα μας βάζαν και κάποιο ίντερνετ. Τίποτα. Δεν μπορεί να διαβάσει. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πόσα χρόνια είστε εδώ? 3. Από τις 3 Μαρτίου το 1921 μένουμε εδώ. Και τι περιμένετε τώρα? Τι να περιμένουμε, τα χάλια μας τα μαύρα, τίποτα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. 4 φορές φτιάξαμε τα χαρτιά μας και δεν έχουμε απάντηση καμία. Εν τω μεταξύ δεν έχουν ανοιχτεί καν οι φάκελοι, γιατί πήρα πρόσφατα στο Υπουργείο. Το σπίτι κόκκινο? Κόκκινο, έχει καταδαφιστεί από τις 4 Δεκεμβρίου του 22. Ναι. Είχα και μαγαζί από κάτω γιατί ήταν διόροφο. Ναι. Νίκιασα μαγαζί τώρα, πληρώνω ενίκια και τα λοιπά. Νίκιασα και ένα χώρο για να βάλω τα πράγματά μου. Και τι εδώ. Σας είπαν, σας δώσαν κάτι χρήματα να ξεκινήσετε, να χτίσετε και τα λοιπά? Όχι, δεν μας δώσαν τίποτα πέρα από 7.000 που βάλαν στο σύζυγο, ενώ δικαιούμασταν 14. Ναι. Σε μένα δεν βάλαν τίποτα, παρόλο που ήταν καθόλου νόμιμο το σπίτι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα γιατί το είχαμε αγοράσει και ήταν ξεκάθαρο, δεν το κληρονομήσαμε. Τώρα πέθανε και ο σύζυγος, βρίσκουν άλλα κολλήματα, πρέπει να κάνουμε αποδοχές κληρονομιάς και τα λοιπά. Με τα χρήματα που λένε, δηλαδή με 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ναι, με ένα ποσό 80% επιδότηση του κράτους, ναι, και ένα 20% άτοκο δάνειο, χτίζεις? Όχι. Τι να χτίσω? Εκεί που φτάσαν τα υλικά, όχι, δεν μπορώ να χτίσω. Άδεια σας έχουν δώσει? Όχι, δεν μας δώσαν τίποτα, είμαστε στα τυφλά, δεν ξέρουμε αν θα μας δώσουν όλα τα τετραγωνικά που δικαιούμαστε. Μες. Αυτά που ήδη είχαμε, όχι ότι ζητάμε κάτι περισσότερο. Και ποιος θα μας δώσει άτοκο δάνειο, γιατί οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν. Η ζωή εδώ στο κοντέινερ πώς είναι? Τραγική. Όταν βρέχει είναι καλύτερα να βγαίνεις έξω. Όταν φυσάει αέρας νομίζεις θα σε σηκώσει το κρεβάτι και θα το πάρει. Ανοίγει, κλείνει ανάλογα με τη συστολή, διαστολή, τη θερμοκρασία. Πόσες οικογένειες είστε εδώ? Είμαστε 23 οικογένειες. 23 κοντέινερ. Και 2 πλημμυροπαθείς επίσης. Ναι, ήρθαν και 2 πλημμυροπαθείς. Μάλιστα. Του κεραμίδι. Ναι. Τι σκεφτόσαστε να κάνετε? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε? Απλά διαμαρτυρόμαστε, αλλά μας γράφουν κανονικά. Όπως πάτε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού μένεις? Εδώ πιο πάνω. Στο κοντέινερ. Στο κοντέινερ. Πόσο καιρό? 3 χρόνια. Και τι θα γίνει τώρα? Τι θα γίνει τώρα? Μας έχουν παρατηρήσει. Δεν βλέπουμε τίποτα. Το σπίτι το προηγούμενο τι έπεσε? Έπεσε και μας το ρίξαν κάτω. Δεν έχουμε καθόλου. Μας τα έχουν καταπιθήσει εδώ και ένα χρόνο. Λεφτά σας δώσανε? Όχι, τίποτα δεν πήρα. Οι επιτροπές ήρθανε? Όχι, κανένας. Εγκατελειμμένοι.
Δεν πάτησε κανένα να μα πει τίποτα. Μόνο που τα πρώτα χρόνια ήρθε λίγο δυο από το, τα Τρίκαλα ο Σκρέκα. Ναι. Οι βουλευτέ εδώ, οι τοπικοί. Οι βουλευτέ και λέει σε δύο χρόνια θα γίνει τα σπίτια. Πού, ούτε δύο χρόνια έχουμε τρία. Τέρμα. Και ο πρωθυπουργό είχε έρθει στο Δαμάσι και θα τα φτιάχνε, έλεγε. Δεν θα βγει άφιαχτα κι αυτή. Τέρμα. Δεν κοιτάει καθόλου. Βλέπω εδώ είστε και μεγάλοι άνθρωποι. Εδώ... Είμαστε μεγάλοι, έχουμε και παιδιά. Δεν είναι για το μεγάλο σου. Έχω παιδί για να το φτιάξω το σπίτι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Για το παιδί, όχι για μένα. Εγώ δεν βαριέσαι. Πώς είναι η ζωή εδώ? Τι είναι η ζωή εδώ? Να καθόμαστε μέρα νύχτα. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στα σπίτια μας. Τώρα εδώ είμαστε κλεισμένοι μέσα και μέσα στο παιδαρχείο. Μάλιστα. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Το σπίτι κίτρινο? Ναι, κίτρινο. Επισκευάσιμο. Και πού μένετε τώρα? Μένω σε κοντέινερ. Μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει? Ναι, να δείτε, περάστε. Για δείξτε μας. Εδώ. Είναι εκεί, εδώ ζημιές, από εκεί. Μέσα η κρεβατοκάμαρα έχει ανοίξει ο τείχος. Εδώ. Σε αυτή και στην άλλη κρεβατοκάμαρα, γιατί είναι 110 τετραγωνικά το σπίτι. Και σου σα χαρακτηρίσανε κίτρινο? Ναι, επισκευάσιμο. Και τώρα τι θα γίνει, τι σας είπανε? Περιμένω να εγκριθεί το ποσό, τι ποσό θα εγκριθεί για να ξεκινήσω κάτι να φτιάξω. Σας έχουν δώσει... Το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο. Οι 20 συσκευές δεν μου δώσανε καθόλου, γιατί ναι, έκριναν ότι δεν έχω ζημιά, λέει. Απ' έξω, οι κυρίες που πέρασαν από την Επιτροπή το κοιτούσαν απ' έξω από τον τοίχο. Φοβόνταν να μπουν μέσα. Με τα χρήματα που σας λένε ότι θα σας δώσουν μετά από τρία χρόνια, γιατί πέρασαν τρία χρόνια. Ναι. Επισκευάζετε το σπίτι αυτό ή δεν θα μπορέσετε να το καταφέρετε? Εγώ νομίζω όχι, γιατί η σκεπή και μόνο θέλει 15.000 ευρώ. Εννοείται υπόλοιπα... αυτό εδώ? Όλο η σκεπή επάνω. Θέλει σενάζει το σπίτι, γιατί δεν είχε σενάζει. Θέλει σενάζει για να το δέσει. Και πόσα χρήματα λένε ότι θα σας δώσουν? Περίπου 24.000 έβαλε το ποσό η μηχανικό. Και 15 θα είναι η σκεπή. Ναι. Και τώρα αυτά δεν ξέρω θα τα πάρω όλο, γιατί δεν έχω πάρει το δάνειο που δίνουν το άτοκο. Δεν το ήθελα, γιατί δεν μπορώ να το πληρώσω. Και είπα να πάρω μόνο το ποσό που δίνει το κράτος. Το... Αυτό. Τώρα, μα είναι γύρω στις 20.000, δεν ξέρω τι θα μπαλώσω. Και πού μένετε τόσο καιρό? Στο κοντέινερ. Εκεί που είχαμε επισκεφθεί τους υπόλοιπους κοριανούς. Ναι. Απλώς έρχομαι κάπου εδώ και το αερίζω, γιατί το λυπάμαι και στενοχωριέμαι και φεύγω κλαίγοντας μετά. Και τρία χρόνια τώρα πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τίποτα. Το βλέπω ότι ανοίγει συνέχεια. Κάθε κούνημα, κάθε αυτό ανοίγει το σπίτι. Και πότε θα σας δώσουν μια απάντηση? Δεν σας έχουν πει ότι θα σας δώσουν? Τα τελευταία τα χαρτιά ο μηχανικός μου τα έστειλε πριν μία εβδομάδα. Τώρα πρέπει να έρθει πάλι επόπτες να δει, δεν ξέρω τη διαδικασία. Πόσες φορές κάνατε χαρτιά? Μέχρι τώρα μία φορά, αλλά κάθε ένα μήνα, κάθε δύο μήνες έστελνα και άλλα χαρτιά. Και άλλα χαρτιά και άλλα χαρτιά. Έχω τρελαθεί να στέλνω χαρτιά. Και να φανταστείς, το σπίτι είναι δικό μου και μου ζητούσαν πιστοποιητικό θανάτου του πατέρα μου, της μάνας μου. Λέει από πού το κληρονόμουσα. Μάλιστα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πόσο καιρό περιμένετε? Τρία χρόνια. Και ακόμα? Και ακόμα, τι να κάνουμε. Πώς είναι η ζωή εδώ? Εδώ είναι πολύ καλά. Πώς να είναι η ζωή εδώ μέσα? Πώς να είναι μέσα στα κλουβιά που είμαστε? Δεν είναι κλουβί, δεν είναι σπίτι. Αλλά τι να κάνουμε. Βγήκα πολλές φορές σε ρεπιδάκι και στην τηλεόραση και σε αυτά, τι να κάνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τρία χρόνια εδώ? Τρία παρά δύο μέρες. Τι γίνεται? Δεν γίνεται. Όπως ήμασταν, έτσι είμαστε. Εδώ όλος ο κόσμος, πόσος κόσμος μένει εδώ? 130 άτομα. 130? 64 κοντέινερ, τα 50 είναι κατοικήσιμα. Μένουν οικογένειες μέσα. Και πώς είναι η ζωή εδώ? Ό,τι και να σας πούμε εμείς, δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε την αλήθεια. Είναι δράμα. Και τι θα γίνει, αποκατάσταση? Αποκατάσταση ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει. Αυτός, κανένας άλλος. Φύγανε μόνο δύο οικογένειες από τα κοντέινερ. Ήτανε
κίτρινα τα σπίτια τους, δηλαδή μη κατοικήσιμα. Ο ένας το έκανε με δικά του χρήματα και πήγε στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι μόλις βρέχει, γιατί περιμένουμε τώρα βροχή, δεν αφήνουν κατσαρόλα και τέντζερι που να μην το βάλουν γύρω γύρω, γιατί από παντού σκάζει. Αυτά όμως δεν τα βλέπουν υπεύθυνοι, δυστυχώς. Ελληνίδη είναι με εύκολα. Σας ευχαριστούμε πολύ.